Πάμε κυρίες και κύριοι τώρα σε ένα θέμα επίσης που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, μαζί με τον εξαίρετο γιατρό μας, τον χειρουργό Αναστάσιο Αξιάρχο, ο οποίος είναι διευθυντής χειρουργικής κλινικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, Ιατρικού Περιστερίου, πρόεδρος Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Ορθοπρακτικής Χειρουργικής, ιδρυτικό μέλος της Επιστημονικής Εταιρείας Ρομποτικής Χειρουργικής και διδάσκων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Να μιλήσουμε βεβαίως, γιατρέ μου, για ένα ζήτημα επίσης που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Μα σας δεν έχω κανένα παράπονο. Νομίζω ότι οι περισσότεροι κάτι θα βρουν που θα ακούσουν που τους αφορά. Μιλούμε για τα περιεδρικά συρρήγγια και τα περιεδρικά αποστήματα, έτσι. Είναι πάρα πολύ, θα λέγαμε, περίεργη αυτή η ιστορία με το απόστημα και το συρρήγγιο, διότι ο ασθενής ξυπνάει πραγματικά ένα πρωί και στην περιοχή γύρω από τον προκτό, δηλαδή γύρω από την έδρα, γι' αυτό λέγονται περιεδρικά, γιατί είναι πέριξ της έδρας, αρχίζει να αισθάνεται άσχημα. Πολλές φορές υπάρχει πόνος ο οποίος, καθώς περνάνε οι μέρες, χειροτερεύει, διωγγώνεται η περιοχή, άρα αυτό είναι το απόστημα, και πλέον αρχίζει να έχει και πυρετό. Αυτή είναι μια κατάσταση που αναγκάζει τον ασθενή οπωσδήποτε να πάει σε ένα νοσοκομείο, γιατί το να πονάς τόσο πολύ και να έχεις και πυρετό υψηλό στην περιοχή εκεί είναι πάρα πολύ δυσάρεστο. Χωρίς καν καμπανάκι πιο πριν. Ναι, δεν έχει καμπανάκι, γι' αυτό και λέμε στους ασθενείς μας ότι δεν μπορείτε ουσιαστικά ούτε να το προβλέψετε, ούτε να κάνετε κάτι προκειμένου να το αποφύγουμε το περιεδρικό απόστημα. Αυτό ισχύει ότι μπορεί εμείς αύριο το πρωί να ξυπνήσουμε με περιεδρικό απόστημα. Κάπως έτσι ξεκινάει. Δεν έχει προειδοποιητική τις περισσότερες φορές πορεία. Έτσι λοιπόν ο ασθενής θα πρέπει να. Και θα θέλει ο ίδιος να πάει σε ένα νοσοκομείο να κάνει μια ουσιαστικά ανακουφιστική διάνοιξη. Δηλαδή να ανοίξουμε αυτό το πράγμα που το φουσκωμένο, να φύγει το πίον, να πέσει ο πυρετός και ο ασθενής να πάψει να πονάει. Αυτή τη διάνοιξη που την κάνουμε οι χειρουργοί στο νοσοκομείο, κάποιες φορές γίνεται και μόνη της. Το απόστημα δηλαδή λεπταίνει τόσο πολύ το δέρμα που σκάει μόνο του. Και βέβαια βγαίνει υγρό, βγαίνει πίον, βγαίνει αίμα, αλλά παρόλα αυτά ο ασθενής λέει ότι. Εγώ ανακουφίστηκα πια. Το περιεδρικό απόστημα, υπάρχουν διάφορες θεωρίες πώς μπορεί να δημιουργηθεί. Μπορεί να είναι μια απόφραξη ενός εκφορητικού πόρου που είναι πέριξ περιοχής και λιπαίνει ουσιαστικά το έντερο. Μπορεί να είναι κάποιες άλλες νόσεις, ευτυχώς είναι σπάνιο, νόσεις οι οποίες είναι χρόνιες και επικίνδυνες. Αλλά αυτό είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό, δηλαδή κάτω του 5% των αποστημάτων. Και ένας εξειδικευμένος γιατρός, μόλις δει τον ασθενή, θα τον εξετάσει και θα του πει να κάνει τις κατάλληλες εξετάσεις ώστε να το βρούμε. Αλλά τις περισσότερες φορές, ευτυχώς, είναι μια καλόηθης πάθηση, πάρα πολύ βέβαια θορυβώδης, και μια πάθηση η οποία οπωσδήποτε ο ασθενής αναζητά την ιατρική βοήθεια. Έχω αντιληφθεί ότι καταρχήν είναι συχνό το φαινόμενο και κατά δεύτερον δεν κοιτάζει ηλικίες. Δηλαδή, ξέρω πάρα πολύ νέο κόσμο και στα 20 και στα 25 τους που το έχουν βιώσει αυτό το πράγμα. Ναι, ισχύει αυτό βέβαια, το περιεδρικό απόστημα. Και από τη στιγμή που θα φύγει αυτή η οξία φάση και το απόστημα θα διανυχθεί, περνάμε στη χρόνια φάση όπου το 80% των ασθενών που βίωσαν το περιεδρικό απόστημα θα έχουν πλέον περιεδρικό συρρήγγιο. Δηλαδή, θα υπάρχει μια τρυπούλα είτε εκεί που την άνοιξε ο γιατρός, είτε εκεί που την άνοιξε μόνο το σώμα, η φύση, η οποία τρυπούλα αυτή θα βγάζει ένα υγρό καθημερινά και θα λερώνει το εσώρο. Κάποια στιγμή αυτή η τρυπούλα θα φράσει, οπότε θα πρίζεται πάλι η περιοχή και θα γίνεται απόστημα και θα αδειάζει και θα γίνεται πάλι συρρήγγιο. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι το περιεδρικό απόστημα και το περιεδρικό συρρήγγιο είναι ένα νόμισμα με δύο όψεις. Στην οξία φάση είναι απόστημα. Στη χρόνια φάση είναι συρρήγγιο. Είτε όμως στην οξία είτε στη χρόνια φάση, είναι πολύ ενοχλητικό για τον ασθενή. Πόνος, όχι αστεία. Έχω πόνος, παρακολουθήσει κόσμο ο οποίος υποφέρει. Πόνος, μόλυνση, κακή υγιεινή, εκκρίσεις στο εσώρουχο. Δεν μπορούν να πάνε στη δουλειά τους, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Σωστό. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να υπάρχει μια λύση. Δηλαδή πρέπει να, ο ασθενής λέει, εγώ πρέπει με αυτό το συρρήγγιο να ξεμπερδεύω. Το συρρήγγιο όμως στη θεραπεία του έχει περάσει πια σε αυτό που συζητάνε όλοι μεταξύ μας, ότι έχει δύο κακές παραμέτρους. Η μία είναι υποτροπή. Θα δείτε ότι έχουμε ανθρώπους που έχουν χειρουργηθεί δύο φορές, ναι, και το τρεις φορές, 7 φορές για το συρρήγγιο.
και κάποιοι άλλοι που στις θεραπείες αυτές, τις χειρουργικές, έχουν πάθει και ζημιές, έχουν πάθει ακράτεια, για παράδειγμα. Άρα ο πολύς ο κόσμος φοβάται ότι η θεραπεία του συρυγγείου αφενός θα τον ταλαιπωρήσει γιατί θα έχει υποτροπές, αλλά αφετέρου θα κινδυνεύει σε κάποια από αυτές τις παρεμβάσεις με αυτό που λέμε ακράτεια ή κάποια μορφή ακράτειας. Γι' αυτό και λοιπόν είναι από τις πιο, θα λέγαμε έτσι, στο λαό μας, σαν πάθηση, ιδιαίτερα σε πιο μεγάλους ανθρώπους, με μια κακή σημασία. Δηλαδή, εγώ έχω συρρήγγειο. Θα πάθω ακράτεια, θα μου ξαναγίνει. Γολγοθάς, τι να κάνω. Αυτή ήταν η πραγματικότητα μέχρι πριν λίγα χρόνια. Σε εσάς ισχύει αυτό, δηλαδή στους γιατρούς? Δηλαδή, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, όταν κάποιος χρειάζεται να έρθει 7 φορές, να πήγαινε μέχρι στιγμής 7 φορές έναν γιατρό για να μπορέσει να το αντιμετωπίσει. Και στο τέλος δεν δινόταν ποτέ η οριστική λύση. Και μετά ξαναρχότανε. Σημαίνει ότι πραγματικά δεν υπήρχε μέθοδος αντιμετώπισης οριστικής? Είναι δύο τα πράγματα που μπορούν να συμβαίνουν. Είτε η μέθοδος δεν ήταν τέλεια, είτε η φύση του συρυγγείου ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Αυτό που μπορούσαμε εμείς να κάνουμε και το κάναμε τα τελευταία χρόνια είναι να αναπτύξουμε μία μέθοδο η οποία θα αυξήσει θεαματικά το ποσοστό επιτυχίας και παράλληλα θα έχει 0 επιπλοκές ακράτειας. Δηλαδή θα έχει ελάχιστο πόνο έως καθόλου, θα μπορεί ο ασθενής την επόμενη μέρα, και έτσι γίνεται, να κάνει τα πάντα, δεν θα κινδυνεύει με ακράτεια σε καμία περίπτωση και το ποσοστό επιτυχίας θα υπερβαίνει το 90%. Αυτό λοιπόν γίνεται τα τελευταία χρόνια. Εγώ είχα τη χαρά και την τιμή να είμαι ο πρώτος χειρουργός στην Ελλάδα που έφερα αυτή τη μέθοδο, την ενδοσκοπική μέθοδο θεραπείας της περιεδρικού συρυγγείου με λέιζερ. Και πρόσφατα είχαμε ένα παγκόσμιο συνέδριο που τα πρώτα 3.000 περιστατικά που κάναμε εδώ στην Ελλάδα τα ανακοινώσαμε. Έχουμε βέβαια, θα λέγα εντός εισαγωγικών, το προνόμιο ως κέντρο αναφοράς να έχουμε πολύ δύσκολα περιστατικά από όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Δηλαδή χειρουργημένα πολλές φορές. Σπάνια θα δούμε ένα συρρήγγιο εμείς πρωτογενές, δηλαδή ένα συρρήγγιο που πρώτη φορά έρχεται σε εμάς. Έρχονται τα επιπλεγμένα συνήθως. Ποια είναι τώρα η θεραπεία? Αυτό που κάνουμε στην κλασική χειρουργική είναι στο περιεδρικό συρρήγγιο να βρούμε την πορεία του. Δηλαδή έχουμε ένα εξωστόμιο που, δηλαδή έχουμε μία τρυπούλα στο δέρμα, αλλά πώς θα βρούμε αυτό το τούνελ, γιατί το συρρήγγιο είναι ένα τούνελ, έτσι. Ένα σωλήνας που καταλήγει μες στο έντερο. Γιατί αν δεν βρούμε το στόμιο το εσωτερικό, το εξωτερικό το βλέπουμε, αν δεν βρούμε το εσωτερικό, τότε δεν μπορούμε να το εξαλείψουμε το συρρήγγιο, να το θεραπεύσουμε. Και πολλές φορές δεν έχει μόνο ένα στόμιο, αλλά έχει διακλαδώσεις. Και έτσι λοιπόν με τις παλιές μεθόδους, έστω και να βρούμε το παλιό, οι διακλαδώσεις δεν μπορούν να φανούν γιατί είναι πολύ μικρές, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το ποσοστό της αποτυχίας. Τώρα λοιπόν αυτά έχουν αλλάξει και τι κάνουμε? Αντί να πάμε να χειρουργούμε το συρρήγγιο ανοιχτά, από το έξω στόμιο μπαίνουμε μέσα στο συρρήγγιο με μια μικροσκοπική κάμερα. Ένα ενδοσκόπιο. Όπως είναι το λαπαροσκόπιο που κάνουμε τις λαπαροσκοπικές επεμβάσεις στην κοιλιά. Μπαίνοντας λοιπόν από το συρρήγγιο, δηλαδή από το έξω στόμιο του, με αυτή τη μικροσκοπική κάμερα, σε μια τρισδιάστατη οθόνη, βλέπουμε με μεγέθυνση 20 φορές όλη την πορεία του συρυγγείου που οδηγεί μες στο έντερο μαζί με τις διακλαδώσεις του. Αυτό λοιπόν έχει με τη δυνατότητα τότε να καταστρέψουμε είτε με ραδιοσυχνότητες είτε με λέιζερ τις διακλαδώσεις αλλά και το επιθύλιο του συρυγγείου, με αποτέλεσμα το συρυγγείο να πάψει πια να υφίσταται. Θεραπεύεται. Λέβαια. Δεν υπάρχει ούτε συρυγγείο ούτε διακλαδώσεις αυτού. Mm-hmm. Αυτό όμως έχει γίνει με έναν τρόπο ο οποίος είναι ενδοσκοπικός με λέιζερ, άρα δεν έχει τις τομές, δεν έχει τους πόνους και δεν έχει το πρόβλημα της ακράτειας, γιατί δεν έχουμε καμία σχέση με τους μυς πια, πάμε εντός του συρυγγείου. Λέω ας πούμε στους ασθενείς μου ότι φανταστείτε ότι το συρυγγείο είναι ένα τούνελ που διέρχεται από ένα βουνό. Με την κλασική μου, ό,τι κάνουμε, ξεριζώνουμε όλο μαζί, δηλαδή και το συρύγγιο και το βουνό. Ενώ με την ενδοσκοπική μπαίνουμε σαν να είμαστε αυτοκίνητο, σαν το μετροπόντικα ουσιαστικά, μέσα από το συρύγγιο και έτσι καταστρέφουμε το επιθυλιό του, το χαρτογραφούμε, διότι η ενδοσκοπική μέθοδος που κάνουμε έχει δύο φάσεις. Έχει τη διαγνωστική, όπου είναι ανώτερη και της μαγνητικής τομογραφίας, γιατί σε real time μπορούμε ζωντανά να χαρτογραφούμε το συρύγγιο, και αμέσως μετά έχει και την θεραπευτική, όπου καταστρέφουμε το συρύγγιο ή τα συρύγγια. Αυτή η διαδικασία, δηλαδή η θεραπεία και η διάγνωση μαζί, δεν διαρκεί πάνω από 15 λεπτά, το πολύ 20 λεπτά.
Αυτό γίνεται με μία ελαφρά μέθη, δεν χρειάζεται γενική νάρκωση. Και ο ασθενής την ίδια μέρα, το ίδιο απόγευμα, πάει σπίτι του. Ξεμπερδεύει. Ναι. Δηλαδή τα ποσοστά επιτυχίας ποια είναι? Γιατί εγώ έτσι όπως το ακούω, θεωρώ ότι 100% πρέπει να είναι. Όχι, τα ποσοστά της επιτυχίας είναι 90% σαν βάση. Mm-hmm. Αν όμως έχουμε μπροστά μας ένα συρρήγγιο που εμείς σαν ειδικοί κρίνουμε ότι το ποσοστό επιτυχίας του με οποιαδήποτε μέθοδο είναι κάτω από 70%, πρέπει να συζητηθεί με τον ασθενή, γιατί ενδεχομένως δεν αξίζει καν τον κόπο να μπούμε σε μια διαδικασία θεραπείας με τόσο μικρά ποσοστά. Άρα λέμε ότι από 90 και πάνω είναι το αποδεκτό και αυτό πρέπει να τηρούμε. Mm-hmm. Τι είναι αυτό δηλαδή το οποίο ρίχνει το ποσοστό στην αντιμετώπιση αυτή? Μπορεί να το ρίχνει μια πολυπλοκότητα του συρρήγγιων, τη γενέση. Αρκετές διακλαδώσεις. Όχι τόσο όσο η θέση, ότι υπάρχουν συρρήγγια τα οποία πηγαίνουν παράλληλα προς το έντερο, παράλληλα προς το έντερο και ψηλά, τα οποία με την κλασική μέθοδο είναι αδύνατον να αντιμετωπιστούν, με την ενδοσκοπική, γιατί θα μπούμε εντός των συρρηγγίων, οι πιθανότητες μπορεί να είναι πραγματικά αξιόλογες, mm-hmm, και να πρέπει να θεραπευτούν από τη στιγμή που δεν υπάρχουν και επιπλοκές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, πρακτικά ο ασθενής έρχεται το πρωί στην κλινική νηστικός. Ένα τέταρτο δηλαδή, ναι, να κάνει. Κάνει ένα προνηχειρητικό έλεγχο, να δούμε ότι είναι όλο OK. Κάνει την επέμβασή του και το απόγευμα μπορεί να πάει σπίτι του. Την επόμενη μέρα δε, δεν απαγορεύεται κάτι, μπορεί να φάει, να πιει ό,τι θέλει, να περπατήσει, να κάνει τον μπάνιο του και να εργαστεί. Θα είναι εντάξει από πόνους, από όλο αυτό, δεν θα υπάρχει κάτι δεν δηλαδή, έχει, ναι, δεν έχει πόνο, δεν έχει αλλαγές, δεν έχει να κόψει ράματα. Την επόμενη μέρα ουσιαστικά μπορεί να είναι ένας ενεργός άνθρωπος σε όλες τις δραστηριότητες. Υπάρχει σχέση της ραγάδας του προκτού με το περιεδρικό συρρήγγιο και το απόστημα? Βεβαίως. Η ραγάδα είναι μια πληγή και λέγεται ραγάδα γιατί είναι ένα ράγισμα. Αυτή η πληγή λοιπόν όμως βρίσκεται ουσιαστικά στο βλενογόνο του εντέρου. Δηλαδή βρίσκεται στο πιο βρώμικο σημείο, γιατί από εκεί περνάνε συνεχώς τα κόπρανα με τα μικρόβια τους. Η ραγάδα λοιπόν μπορεί να μολυνθεί από τα μικρόβια, να κάνει απόστημα και το απόστημα να κάνει συρρήγγιο. Και πολλές φορές στα περιεδρικά συρρήγγια που θεραπεύουμε και τα οποία έχουν γεννηθεί από ραγάδα, μπαίνοντας εμείς ενδοσκοπικά, πράγματι το ενδοσκόπιο μας καταλήγει εντός του εντέρου πάνω στη ραγάδα. Όπου τότε με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με το λέιζερ, αντιμετωπίζουμε και το συρρήγγιο και τη ραγάδα που γέννησε το συρρήγγιο και το απόστημα. Mm-hmm. Καταρχήν, μπράβο για τις μεθόδους σας. Είναι καταπληκτικές. Σας το λέω κιόλας, δηλαδή άσχετα από το θέμα της παρουσίασης και όλο αυτό, νομίζω μπράβο για τις μεθόδους σας, από την άποψη ότι βλέπω ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά. Το ξαναλέμε, δηλαδή έχουμε εξαιρετικούς γιατρούς στην Ελλάδα. Και πραγματικά δίνουμε και τα φώτα μας σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Τι θα ήταν αυτό, δηλαδή, επειδή υπάρχει πολλοί κόσμος που σας ακούει και που το αντιμετωπίζει όλο αυτό, τι είναι αυτό το οποίο θα του λέγατε εσείς, ένας άνθρωπος ο οποίος έχετε ασχοληθεί με τόσα περιστατικά, τι να κάνει? Το περιεδρικό συρρήγγιο, και εγώ να με το πω κάτι, θέλει ο ίδιος να απαλλαγεί από αυτό. Αναγκαστικά, ναι. Πολλές φορές όμως μπορεί να πάει απλά στο νοσοκομείο, μπορεί να πάει απλά σε ένα γιατρό. Τι πρέπει να πει, τι πρέπει να ζητήσει? Τίποτα. Ο γιατρός θα δει το πρόβλημά του και θα του στήσει τη θεραπεία. Και η μοναδική θεραπεία, βέβαια, εδώ είναι επεμβατική. Δεν περνάει το συρρήγγιο ούτε με φάρμακο ούτε με τίποτα. Mm-hmm. Γιατί το συρρήγγιο είναι ένας σωλήνας. Έχει μια οντότητα. Και αυτή η οντότητα πρέπει με κάποιο τρόπο να θεραπευτεί. Mm-hmm. Και πιστεύουμε πια ότι ο καλύτερος τρόπος θεραπείας είναι ο ενδοσκοπικός. Mm-hmm. Εγώ λέω λοιπόν στον κόσμο να το ζητήσει αυτό, να ρωτήσει τον γιατρό του. Αν δεν το ξέρει ο γιατρός του, υποθέτω ότι θα μπορέσει να τον προτείνει σε κάποιον άλλον ο οποίος θα το γνωρίζει. Πρέπει οπωσδήποτε. Διότι είναι τεράστιο το ζήτημα. Να σας ευχαριστήσω θερμά, γιατρέ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Για οποιασδήποτε επιπλέον ερωτήσεις, μπορείτε κι εσείς να αναζητήσετε τον γιατρό. Ούτως ή άλλως το site του το βλέπετε καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησής μας.